Στον δρόμο κινδυνεύουν να μείνουν σπουδαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στα μαθήματά τους. Η είδηση πάγωσε όσους σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης κάνουν χρήση του δικαιώματος της εστίας, καθώς από τη μία στιγμή στην άλλη κινδυνεύουν να μείνουν ξεκρέμαστοι εφόσον δεν έχουν περάσει το 30% των μαθημάτων. Μάλιστα, οι φοιτητές πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία φοιτητικής μερίμνας του ΤΕΙ, ζητώντας από τους αρμόδιους να δώσουν άμεσα λύσεις. Προφανώς πετάει, όπως ακούσατε, πολλούς έξω από τις εστίες. Πολλά παιδιά, κατά την πλειοψηφία, είναι από φτωχές οικογένειες, δεν είναι, έχουν ανάγκη. Εκτός ότι πληρώνουμε ενίκιο, εδώ θα έπρεπε, γιατί ήδη πληρώνεται το ΤΕΙ από κονδύλια του κράτους. Εντάξει, απλά μας έχουν στήσει στη γωνία. Σπουδαστές που διαμένουν τον τελευταίο χρόνο στη φοιτητική εστία, εμφανώς δυσαρεστημένοι, δηλώνουν πως η οικονομική κατάσταση των οικογένειών τους δεν τους επιτρέπουν να αναζητήσουν νέα στέγη. Είναι πολύ δύσκολο να μείνουμε έξω κάποια άτομα που δεν έχουμε εδώ πέρα την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουμε το βασικό που, είναι, που μας έχουν επιβάλει εδώ και θα πληρώσουμε τώρα ενίκιο κάπου έξω. Ή θα γυρίσουμε πίσω στις πόλεις μας και θα πούμε δεν φοιτούμε. Ή πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει κάπως να το πιέσουμε όσο γίνεται. Μετά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, καλούμαστε να εγκαταλείψουμε τις εστίες, δηλώνουν οι φοιτητές οι οποίοι θεωρούν άδικα τα κριτήρια διαμονής. Δεν είναι δίκαιο, σύμφωνα με την κρίση που υπάρχει, πολλοί μαθητές δουλεύουν και ίσως δεν παρακολουθούν όλα τα μαθήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν όλοι το 30% και να δυσκολεύονται οικονομικά. Βεβαίως δεν είναι καλό το ότι συμβαίνει αυτό για τα άτομα που έχουν οικονομικά προβλήματα και οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους υποστηρίξουν. Πάνω από 290 φοιτητές διαμένουν στις εστίες του ΤΕΙ την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ δεκάδες από αυτούς ήδη αναζητούν λύση για τη μελλοντική τους στέγη. Ζητάμε για το ποσοστό του 30% επιτυχίας του μαθημάτων να μετρήσει και η εξεταστική του Ιουνίου, καθώς όλοι μας παραμένουμε μέχρι και τον Ιούνιο πάνω και θέλουμε μέχρι και τον Ιούνιο να μπορέσουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να δώσουμε μαθήματα για να πιάσουμε αυτό το ποσοστό. Ο υπεύθυνος του Γραφείου Φοιτητικής Μέρινας ξεκαθάρισε ότι τα οικονομικά και τα κοινωνικά κριτήρια έχουν προτεραιότητα, ενώ εάν τελικώς ληφθεί υπόψη και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής του Ιουνίου, τότε αναμένεται να δημιουργηθεί ένα ρεύμα αιώνιων φοιτητών, κάτι που έρχεται ενάντια στην τακτική που ακολουθεί το Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης. Αυτό γίνεται γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά που μέσα στο προηγούμενο έτος είχαν διάφορες κοινωνικές εναλλαγές, απολύσεις, αποδουλειές, αρρώστιες, προβλήματα υγείας, τέλος πάντων, να έχουν και αυτά το δικαίωμα να καταθέσουν τα χαρτιά του και να διεκδικήσουν θέση στις εστίες. Γι' αυτό ξαναεπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο όλη η διαδικασία. Δεν θεωρείται κανείς που θα πάρει δωμάτιο ότι το κρατάει για 4-5 χρόνια μέχρι τελειώσει τις σπουδές. Επανεξετάζονται όλες οι αιτήσεις.